Καλημέρα, καλή Τετάρτη σε όλους. Θα ξεκινήσω από Μέγα και Ευαγγελάτος να δούμε τι εξελίξεις έχουμε από πλευράς εισαγγελέα στο θέμα της αμαλιάδας και μετά να δούμε τι λέει και ο πατέρας της, ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι είπε τα καλύτερα για το παιδί του. Αλλά ξεκινήσουμε ένα-ένα. Πάμε να δούμε τι εξελίξεις έχουμε από μεριάς εισαγγελέα. Γιατί στην όλη υπόθεση έχουμε μία εξέλιξη δικαστικο-αστυνομική που είναι πολύ σημαντική, Βασίλη. Για πες μας, καλησπέρα. Έχουμε λοιπόν, Νίκο, ακριβώς μια δικαστική κίνηση. Η πιο πρόσφατη και η πιο σημαντική, γιατί μέχρι στιγμής είχαμε πολλές μαρτυρίες, τηλεοπτικές μαρτυρίες, στοιχεία που παρουσιάζονταν, αλλά δεν είχαμε μια συγκεκριμένη κίνηση από πλευράς δικαστικής, από πλευράς δικαιοσύνης. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών λοιπόν Ηλίας ζήτησε από το Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας να ερευνήσει τις συνθήκες θανάτου αν υποκρύπτεται εγκληματική ενέργεια για το πέμπτο παιδί, δηλαδή τον Παναγιωτάκη, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Αύγουστο στην Αμαλιάδα. Αυτό ζητήθηκε με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε η νομική πλευρά της μητέρας του μωρού για το μπουφάν, για το αν έχει ίχνη γενετικού υλικού, αν έχει ίχνη από ότι ήταν εν ζωή, μεταφέρθηκε ζωντανό στο νοσοκομείο, αυτό υποστηρίζει η πλευρά, και πέθανε στο νοσοκομείο. Οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου είναι κάτι άλλο. Δεν ζητούν όμως να ερευνηθεί αυτό που απεβίωσε το παιδί, ζητούν αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Να πούμε δύο πράγματα. Για να δούμε μήπως βρούμε τίποτα εκεί, γιατί εχθές ο Μπαλάσκας στο Open είπε ότι η αστυνομία και ο εισαγγελέας δεν θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Πράγματα, Νίκο, για αυτή την έρευνα έχει γίνει, για αυτή την υπόθεση έχει γίνει έρευνα από το αστυνομικό τμήμα Ήλιδας. Όλο αυτό το διάστημα από τον Αύγουστο μέχρι πρόσφατα δεν έχει καταλήξει πουθενά. Σε αυτά τα πλαίσια, αν θυμάσαι, έχει πει η μητέρα αρχικά ότι το παιδί είναι ύποπτη γεωργία. Μετά το ανεκάλυψε, το είπε στους γιατρούς, έγινε φασαρία στις καταθέσεις του, το ανεκάλυψε. Κάτσε, Βασίλη, γιατί ήξερα, δεν μ' άκουγες πριν. Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια δικαστική παρέμβαση για να ερευνηθούν όχι οι συνθήκες θανάτου όπως μέχρι τώρα είχε παραγγελθεί, αλλά το αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια στο παιδί το τελευταίο, το Παναγιωτάκη. Σωστά? Ακριβώς. Λοιπόν, το επόμενο χρονικό διάστημα θα ληφθούν καταθέσεις από τον παππού, την μητέρα, την Ειρήνη, πολλά άτομα, να δουν τι θα πούν πέρα από αυτά που λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν και διαφορές από αυτά που είχαν πει στην πρώτη φάση της έρευνας, λένε οι αστυνομικοί. Πολύ σοβαρό. Τώρα λοιπόν από την αρχή θα γίνει από το Τμήμα Ασφαλείας. Το ένα ήταν στο αστυνομικό τμήμα, το άλλο είναι στο τμήμα ασφαλείας, άλλη αστυνομική υπηρεσία. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν, Νίκο, ότι κλειδί, όπως λένε όμως οι αστυνομικοί, μπορούν να ληφθούν καταθέσεις, να λέει ο καθένας της εκδοχή του, θα ρωτήσουν πάλι τους γιατρούς κτλ. Το τι θα βγει από την ιατροδικαστική εξέταση. Εκεί θα κρυθούν όλα, έχει γίνει ιατροδικαστική. Το ξέρουμε, ιστολογικές όμως. Αλλά ποια η παραγγελία είναι να ερευνηθεί για ανθρωποκτονία η υπόθεση του Παναγιωτάκη. Δηλαδή, να πω, Νίκο, ότι αυτό είναι το ζήτημα, ότι μπορεί να ληφθούν καταθέσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι να ξεκινήσουν ιστολογικές. Γιατί επαναλαμβάνω ότι οι ιστολογικές δεν ξεκινάνε λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με τους παθολόγους-ανατόμους. Μπορεί να υπάρχει ένας κύκλος καταθέσεων και όλα να μην γίνονται ιστολογικές για μήνες. Βασίλη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή. Αυτά από τη μεριά του εισαγγελέα. Πάμε να δούμε τι δηλώνει και ο βιολογικός της πατέρας, μιας και δεν αποκλεί το γεγονός να το έχει κάνει, και να δούμε και τι γινόταν στο σπίτι όπου μάλλον έπεφτε ξύλων. Το ρεπορτάζ πάλι από το Μέγκα. Ο βιολογικός πατέρας της 24χρονης Ειρήνης μιλά για πρώτη φορά στο Live News από τη Γερμανία, στον απόϊχο των συνεχών αποκαλύψεων για τα νεκρά βρέφη με κεντρικό πρόσωπο την κόρη του. Τα λόγια του είναι βέβαιο ότι θα συζητηθούν. Όχι μόνο... Τελικά από τη δήλωση η ίδια και η δικηγόρος της δεν πρόκειται να φύγει στη Γερμανία, έτσι, εδώ θα είναι. Μπορεί να πάει μέχρι Αθήνα να κάνει καμιά συνέντευξη σε κανένα κανάλι. Δεν υπερασπίζεται την 24χρονη, αλλά θεωρεί πως είναι πολύ πιθανό να έχει παίξει αρνητικό ρόλο στην τροπή των πραγμάτων. Όπως μας λέει, η κόρη του είχε προβληματική συμπεριφορά από παιδί και ο ίδιος δεν αποκλείει τίποτα για εκείνη. Λέει, έχουν φύγει τρία παιδιά με τα ίδια ακριβώς συμπτώματα. Τι να σας πω τώρα, μήπως υπάρχει ζήλια.
Μήπως μαστούρα και φύσανε τον καπνό πάνω στα παιδιά. Δηλαδή, εκεί έφτασε στο μυαλό μου. Ή εκτός άμα τα κάνει από ζήλια. Μήπως μαστούρωνε. Ζήλια. Γιατί και με την Κατερίνα είχε σχέση, κατά τα λεγόμενά της, και μετά έφυγε το παιδάκι, και με αυτή πάλι τώρα τελευταία, με τον Παναγιωτάκη, πάλι το ίδιο. Δεν έχω καθόλου επαφές. Ο ίδιος διαβάζει και ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Περιμένει να μάθει, όπως μας λέει, τι έχει συμβεί από επίσημα χείλη. Για την ώρα. Δεν έχει καθόλου επαφές, λέει ο πατέρας της. Και πώς θα πήγαινε στη Γερμανία. Γιατί στη Γερμανία που θα πήγαινε, στον πατέρα της έμεινε και δούλευε σε κουζίνα. Είχα διαβάσει. Επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία. Τώρα να σας πω ότι δεν αποκλείεται να το έχει κάνει. Κρίμα, γιατί δεν ξέρω. Να σας πω ότι δεν το έχει κάνει και αυτό κρίμα για τα παιδιά. Με πάνω σε θέμα ναρκωτικών όμως, ξέρει τι κάνει ο άνθρωπος. Εγώ σε μένα 2-3 φορές πήγα και τη μάζεψα από ένα σπίτι εκεί, μια γειτόνια και ήταν τα βούλη στο μετήσι. Εκτιμάει ότι η Ειρήνη πρέπει να κληθεί για νέα κατάθεση και να πιεστεί. Οι απαντήσεις που έχει δώσει μέχρι σήμερα δεν τον έχουν καλύψει. Δεν μας έχει δώσει τέτοιο δικαίωμα. Τα αγκάλιαζε, έπαιζε με τα παιδιά. Εκτός αν το κάνω αυτό μόνο όταν μάθανε οι υπόλοιποι μπροστά. Δεν είναι πολλά τα παιδιά και είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση αυτή. Αν δεν μιλήσει, αν δεν πιεστεί να ζοριστεί να μιλήσει. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το βίντεο που κόλλησε. Αλλά επειδή τον έχουμε ήδη κοντά μας, νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννόπουλο. Να τον δούμε λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι και με την σύνδεση. Ωραία, δεν είναι πολύ καλό το πλάνο, φαντάζομαι θα το βελτιώσουμε. Ωραία. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα. Κύριε Γιάννη, μας ακούτε? Καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Θα ξεκινήσω ρωτώντας σας ευθέως. Ο τρόπος που μιλήσατε, αυτά που είπατε στη συνάδελφό μου την Άννα Μαρινάκη, το μέρος που ακούσαμε, στην ουσία είναι σχεδόν καταδικαστικό για την Ειρήνη. Δηλαδή είναι σαν να τη θεωρείτε, να μην πω ένοχη, αλλά πάρα πολύ υποπτή για το θάνατο των παιδιών. Τι σας κάνει να έχετε αυτήν την αίσθηση? Λοιπόν, καταρχήν μισό λεπτούλι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, όπως εσείς θα με ρωτήσετε και εγώ θα σας απαντήσω, θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ. Με ποιο δικαίωμα καταρχήν μπήκε η φωτογραφία του ΤΑΔΕ μπροστά στο ίντερνετ? Έχει μπει στο Βουρκυβάτε, στο κανάλι σας εχθές, και έχει μπει σε όλο το ίντερνετ πλέον. Εμείς... Δεν κατάλαβα, θέλετε να το επαναλάβετε για να το καταλάβω? Ναι, ανεβάσατε τη φωτογραφία εκτές του υποτιθέμενου πατέρα της Ειρήνης με τον κύριο Τάδε. Λοιπόν, ποιος την ανέβασε, ποιος έδωσε την εντολή να ανέβει? Δεν το γνωρίζω, δεσμεύομαι όμως να έρθω και να σας απαντήσω σε αυτό, γιατί αν δεν υπάρχει η συγκατάθεσή σας για αυτήν την φωτογραφία, κακώς ανέβηκε, αλλά να το διερευνήσω. Εγώ σήμερα που κοιτούσα δεν έχω δει καμιά φωτογραφία. Δεν ξέρω αν την ανεβάσανε χτες και μετά από αυτό την κατεβάσανε, φάνηκε το πρόσωπό του. Να το διερευνήσω και να σας δώσω μια απάντηση γι' αυτό. Μ' ακούτε. Κύριε Γιάννη, με ακούτε? Δεν σας ακούω καθαρά. Τώρα σας ακούω, πείτε. Ωραία. Μου. Λέω λοιπόν ότι δεσμεύομαι να το διερευνήσω, γιατί αν δεν έχουμε τη συνένεσή σας, να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία, τότε να πούμε ότι κακώς ανέβηκε αυτή η φωτογραφία. Θα αποκαταστήσουμε και την εικόνα, όπως μας ακούτε. Τώρα εμείς σας ακούμε μόνο τώρα. Ο άνθρωπος αυτός έχει γίνει ρεζίλη μέχρι στη Γερμανία που δουλεύει. Σε όλη την Ελλάδα, τον παίρνει τηλέφωνο, φίλοι. Ο άνθρωπος που ήταν μαζί σας στην φωτογραφία, εννοείται. Να το διερευνήσουμε, κύριε Γιάννη, και να το δούμε και θα επανέλθουμε. Πάντως δεν έχει καμία σχέση με όλη αυτή την υπόθεση. Αυτό λέτε εσείς και βεβαίως το λέμε και εμείς από τη στιγμή που το λέτε εσείς. Να έρθουμε τώρα σε αυτό που σας ρώτησα. Τα λόγια σας για την Ειρήνη είναι λόγια σαν να τη θεωρείτε πολύ ύποπτη για αυτούς τους θανάτους των παιδιών. Μπορείτε να μου πείτε εγώ τι σας είπα εχθές. Εγώ δεν σας είπα την ένοχη κοπέλα. Όχι, ύποπτη είπα. Δεν είπα ότι μας είπατε την ένοχη. Εγώ σας είπα, άλλο το ύποπτη, άλλο το ένοχη. Ναι. Εγώ το μόνο που βγήκα, ήθελα να σας πω εχθές και μίλησα. Αλλιώς δεν θα σας έπαιρνα τηλέφωνο. Δεν έβλεπα τη φωτογραφία του υποτιθόμενου πατέρα της. Mm-hmm. Γιατί λέτε ότι είναι ο πατέρας της. Ναι. Έτσι το λέτε εσείς. Mm-hmm. Λέτε ότι φεύγει και πηγαίνει στη Γερμανία στον πατέρα της και δουλεύει. Αυτά τα πράγματα που λέτε δεν στέκουνε. Mm-hmm. Το αν έρχεται στη Γερμανία ή πηγαίνει στη Γερμανία, εμένα ή τον άλλον δεν τον απασχολεί. Εμένα και τον άλλον μας απασχολεί. Έχετε βγάλει δύο φωτογραφίες που δεν έχετε πάρει από κανέναν. Κύριε Γιαννόπουλε, ένα λεπτό. Αυτό που λέτε το είπαμε
Το είπατε και σας είπα ότι θα το διερευνήσουμε για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί σας ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω, αλλά δεσμεύομαι να επανέλθω. Όμως, επειδή μας δώσατε μια συνέντευξη, επειδή μας δώσατε και την συνένεσή σας για να μεταδώσουμε τη συνέντευξη αυτή, και επειδή το κάναμε, και επειδή ζητήσαμε να είστε και ζωντανά κοντά μας και το δεχτήκατε, το ερώτημά μου είναι αυτό που σας υπέβαλα. Ότι από τα λεγόμενά σας φαίνεται ότι θεωρείτε την ειρήνη ως ύποπτη για τους θανάτους των παιδιών. Και επειδή την ξέρετε δεν καλά. Δεν ξέρω πάνω σε αυτό αν είναι ύποπτη ή δεν είναι ύποπτη. Καταρχήν, εγώ ακούγομαι κανονικά. Όχι αλλοιωμένα. Αλλοιωμένη ακούγεται η φωνή σας. Αλλά ρωτάω ξανά, επειδή τα ακούσαμε και αυτά που είπατε. Στην συνάδελφό μου. Αυτή τη στιγμή λέτε το όνομά μου και το ακούγεται. Κύριε Γιάννη. Έξω. Κύριε Γιάννη μου, μας δώσατε μια συνέντευξη. Μας είπατε ότι θέλετε να σας αλλοιώσουμε τη φωνή και σας την αλλοιώσαμε τη φωνή. Και μας είπατε, μιλήσατε για την ειρήνη. Ναι, με τα λόγια που σας είπα, θέλετε να μας απαντήσετε τι σας κάνει να το λέτε αυτό. Αν δεν θέλετε, να μην συνεχίσουμε την κουβέντα. Ναι, εγώ περισσότερο σας πήρα και σας είπα και νωρίτερα ότι σας πήρα γιατί έχει γίνει ο άνθρωπος Βεζίλη. Το είπαμε αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα. Εγώ, πάει αυτό, έτσι. Αυτό... Τελικά, άλλα έλεγε στην ένταξη, άλλα είπε στο ζωντανό. Διορθώσετε. Okay. Το είπαμε, δεσμευτήκαμε και είπαμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καμία σχέση. Θα το ξαναπώ για να ακουστεί και δεύτερη φορά, γιατί καταλαβαίνω ότι σας απασχολεί και πρέπει να ακουστεί και δεύτερη φορά. Θέλετε να συζητήσουμε τώρα τα υπόλοιπα για την ειρήνη ή όχι? Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο άνθρωπος αυτός, ο υπερτιθόμενος που λέτε πατέρας της, ναι. Δεν υπάρχει ούτε τεστ DNA, ούτε τεστ παντρότητας, ούτε τίποτα. Ναι. Okay. Ναι. Όταν γεννήθηκε η Ειρήνη, δεν βρισκόταν παρόν. Όταν έμεινε έγκυος η μητέρα της Ειρήνης, ο άνθρωπος αυτός δεν ήξερε τίποτα. Ο άνθρωπος αυτός το έμαθε όταν πήγε 15 χρόνων η Ειρήνη, 16. Mm-hmm. Τότε απέκτησε μια επαφή με τη μητέρα της Ειρήνης. Μάλιστα. Και όταν τη ρώτησε, ο άνθρωπος αυτός ρώτησε τη μητέρα της Ειρήνης, γιατί τόσα χρόνια μετά, ή γιατί φύγες ενώ ήσουν έγκυος. Η απάντησή της αν δεν ήθελα... Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια ομιχλώδης ιστορία, αλλά λοιπόν, επειδή εγώ, το δικό μας, αυτό, η δικιά μας η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Θα σας πάω εκεί. Εκεί που είναι η έρευνα, γιατί όλο το υπόλοιπο, το οικογενειακό ή ό,τι άλλο, δεν είναι κάτι που εμάς μας ενδιαφέρει και δεν είναι το αντικείμενο της έρευνάς μας. Μα σας λέω το οικογενειακό λίγο για να πάρετε... Ας το αποφύγουμε όμως, σας παρακαλώ πολύ, δεν μας απασχολεί. Δεν ρωτάω λοιπόν, θεωρείτε την ειρήνη... Αν δεν σας απασχολούσετε, θα βγάζετε τον άνθρωπο στο κανάλι. Θεωρείτε την ειρήνη ύποπτη... Μόνο... Ακούστε με, όχι, αν δεν θέλετε να απαντήσετε... Ενοχή, εγώ... Μην μας απαντήσετε. Δεν είναι ένοχη, ούτε είναι ύποπτη. Εγώ σας είπα, είπαμε για τα παιδιά που χάθηκαν, ναι, και ήθελα να μιλήσω μαζί σας για το θέμα αυτό που απασχολεί. Μάλιστα. Τον άνθρωπο που το βγάλατε. Θέλετε να συζητήσουμε για την ειρήνη και την προσωπικότητά της ή όχι? Αν δεν θέλετε, να μην το συνεχίσουμε. Ότι έρχεται, λέτε, περιμένετε, λέτε ότι πηγαίνει στη Γερμανία στον πατέρα της. Δεν πηγαίνει στη Γερμανία στον πατέρα της. Μπορεί να πηγαίνει στη Γερμανία. Δεν διευκρινίσατε. Στη Γερμανία πηγαίνει, δεν πηγαίνει στον πατέρα της. Που τελικά είναι ή δεν είναι πατέρας, τι είναι άλλο θέμα. Δεν έχω τα λόγο, δεν με ενδιαφέρει. Να ρωτήσω εγώ ευθέως κάτι άλλο. Εσείς στο σπίτι που έμενε η Ειρήνη, έχετε εμπλακεί σε επεισόδιο, έχετε χτυπήσει τα παιδιά σας και έχετε πάει και σε δικαστήριο γι' αυτό? Ναι, είχε γίνει κάποια από το περιστάσιο, είχαν γίνει. Μάλιστα. Άρα ζούσατε σε ένα σπίτι που ήταν η Ειρήνη. Ζούσαμε, που ήταν και άλλα παιδιά και τα χτυπήσατε τα παιδιά. Γιατί έγινε αυτό και πότε έγινε? Τώρα τι πας να βγάλεις, το λαβράκι από μένα? Είπαμε. Καλέ μου άνθρωπε, αν δεν θέλετε να μας μιλήσετε, να μην μας μιλήσετε. Μας έχετε δώσει μια συνέντευξη 28 λεπτά. Δεν πιάνει την 28 λεπτά. Ζητήσαμε να βγείτε στον αέρα και το δεχτήκατε. Γι' αυτό μας δώσατε και όλα σας τα στοιχεία για να ρωτήσουμε 5 πράγματα παραπάνω. Αν δεν θέλετε, να το σταματήσουμε τώρα. Ναι, σε ενδιαφέρει τώρα αν χτύπησε ο άνθρωπος τα παιδιά ή όχι? Ή σε ενδιαφέρει τι έχει κάνει η Ειρήνη? Εσείς ξέρετε τι έχει κάνει η Ειρήνη? Εγώ ξέρω και τα βλέπω τι, αν τα έχει κάνει. Το θέμα είναι εσάς τι σε ενδιαφέρει να μάθετε. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Πιστέψτε με. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, αντιλαμβάνομαι, όχι. Είχαμε να ρωτήσουμε μερικά πράγματα. Τα οποία. Για να είμαι πεντακάθαρος και θα ευχαριστήσω πολύ τον άνθρωπο αυτό, δεν έχει κανένα νόημα η συνέχεια της κουβέντας. Χθες λοιπόν έδωσε
στην εκπομπή μας μια συνέντευξη 28 λεπτών, στην οποία είπε πράγματα τα οποία είναι σοβαρά. Επειδή δεν πρέπει να κρυβόμαστε, γιατί η υπόθεση είναι σοβαρή, ο άνθρωπος αυτός πέρασε ένα διάστημα στο σπίτι μαζί με την Ειρήνη και τα υπόλοιπα παιδιά. Στο διάστημα αυτό χτύπησε ένα από τα παιδιά, όχι την Ειρήνη, άλλο παιδί. Οι γείτονες ειδοποίησαν την αστυνομία, συνελήφθη και πέρασε από δίκη. Τότε έφυγε, πήγε στη Γερμανία για να ζήσει εκεί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και βεβαίως μας ενδιαφέρει. Γιατί σας είπα από την αρχή ότι η Ειρήνη έχει μεγαλώσει ένα απολύτως προβληματικό περιβάλλον. Και έχουν παίξει πολύ ρόλο σε αυτό το προβληματικό περιβάλλον, αλλά δεν είναι η δική μας η δουλειά, η ώρα για να κρίνουμε όλα αυτά. Γιατί υπάρχει κάτι άλλο πιο σοβαρό. Υπάρχουν οι ζωές πολλών παιδιών. Και αυτή είναι η έρευνα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν θεωρεί ότι η Ειρήνη είναι ύποπτη σε αυτήν την υπόθεση. Στόχος μας ήταν να τον έχουμε εδώ, να τον ρωτήσουμε γιατί. Θα κρατήσω αυτό που είπε, ότι η Ειρήνη όταν πήγε στην Γερμανία δεν πήγε σε αυτόν. Οι σχέσεις τους δεν ήταν καλές. Άρα έτσι πρέπει να ακούσουμε και αυτά τα οποία λέει. Άλλα είπε στην τηλεφωνική συνέντευξη, άλλα είπε στο ζωντανό. Στο τέλος είπε ότι είχε χτυπήσει και ένα από τα παιδιά, μάλλον και γι' αυτό είχε φύγει η Γερμανία. Οικογένεια, σπίτι. Έχουμε αρκετά να δούμε σήμερα. Θα παρακαλέσω όσοι σχολιάζετε, βρισχές δεν θα περνάνε. Εκφραστείτε ελεύθερα και κόσμια κάτω στα σχόλια. Έχουμε αρκετά να δούμε σήμερα, οπότε παραμείνετε στους δέκτες σας. Θα επανέλθω με αρκετά βίντεο σήμερα. Οπότε τα ξαναλέμε σε λίγη ωρίτσα.